Αγελάδες. Καλημέρα σας, καλή χρονιά. Τι έχετε πίσω σας, για ξαναγήστε μας που βρίσκεστε και πού είστε και πάνω, τι είναι αυτό, παγκάκι? Εδώ είμαστε, ναι, σε παγκάκι. Φτιάξαμε και εμείς το σκηνικό για να... είμαστε εκπαιδευμένοι από την τηλεόραση και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Εκπαιδευμένοι ως τηλεθεατές ή εκπαιδευμένοι με κάποιο άλλο τρόπο? Ως τηλεθεατές. Α, ωραία. Τέλεια. Έχετε κάνει κινηματογραφικό σκηνικό όμως. Αγγελόπουλος τώρα. Αγγελόπουλος, έτσι. Κύριε Όλγα, έχει λοιπόν... λίγο ψυχρούλα, βλέπω. Όχι, λίγο σαν πρωί, έχει λίγο. Για πείτε μας τώρα λίγο την ιστορία σας. Τι κάνατε εδώ στην Αθήνα και πώς αποφασίσατε να γυρίσετε στα Πατρογονικά? Ξεκίνα στα Πατρογονικά. Εγώ γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, βρέθηκα στην Αθήνα. Είχα βιοτεχνία με παπούτσια. Και... Στην Αθήνα πού? Πέρασα στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι πήγα. Όχι, γιατί τον ήξερες? Όχι. Αλλά επειδή έχω γεννηθεί στο Περιστέρι. Και πώς είπες στο Περιστέρι? Από βιοτεχνία, παπούτσια, κάπου. Αλήθεια το λες. Κοιτάξτε τη σύμπτωση τώρα, ναι. Κάποτε και... είχε πολλές, τώρα δεν έχει. Έτσι, άρα φτιάχνατε παπούτσια, κύριε Γιάννη, 35 χρόνια. Έχει μεγάλη ιστορία, επιτυχία και είχε δώσει ανάπτυξη πραγματική στην Ελλάδα. Πες μου ότι είχες πάρει και παπούτσι τώρα από εκεί. Από τον τόπο μου είχε το πάρει τώρα, σίγουρα. Και κύριε Γιάννη... Ναι. Μόνο για γυναίκες. Α, μόνο για γυναίκες. Δεν είχες πάρει. Εκτός αν ήταν για τη μαμά. Εντάξει, από την παραδίπλα. Ναι. Και κλείσατε λόγω οικονομικών συνθήκων ή έκανε τον κύκλο του και βγήκατε στη σύνταξη? Λόγω κρίσης πρώιμης, τέλος πάντων, έχει εκδηλωθεί πολύ περισσότερο και νωρίτερα στον κλάδο αυτό. Και εσείς, κυρία Όλγα, μέσα στην επιχείρηση. Μέσα. Παντού παρέα. Μπράβο. Είχαμε κάνει καλή εταιρεία. Έτσι. Η καλύτερη εταιρεία είναι η αγαπημένη σχέση, κύριε Γιώργο, και αυτό βγαίνει και στη ζωή. Κράτησε χρόνια. Μπράβο. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Κρατάει ακόμα. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί? Είμαστε πάνω από 30. Να τα χιλιάσετε, να είστε αγαπημένοι και γεροί. Οπότε λοιπόν κλείνετε την επιχείρηση, τα παρατάτε. Κυρία Όλγα, εσείς από πού είστε? Εγώ έχω γεννηθεί Αθήνα, έχω μεγαλώσει Αθήνα, αλλά η καταγωγή είναι από Παξούς. Α, από ωραίο μέρος είστε, κυρία Όλγα. Το χειμώνα βουνό, το καλοκαίρι θάλασσα. Και πώς δεν είπατε πάμε στους Παξούς να κάνουμε τίποτα? Πάμε το καλοκαίρι. Τα μοιράζετε. Τέλεια, τέλεια. Εκεί λοιπόν βλέπω έχετε κάνει ωραία εγκατάσταση. Άλογα, αγελάδες. Τι ακριβώς φτιάξατε? Αγελάδες όχι. Α, τι είναι αυτά εκεί πίσω? Τα σπρώμαυρο. Είναι άλογα. Άλογα είναι όλα. Άλογα. Και τι άλλο? Κατσίκια, κότες, σκυλιά, γατιά. Παράγετε προϊόντα ζώων και τα πουλάτε? Τι ακριβώς κάνετε? Όχι. Έχουμε δωμάτια τα οποία τα νοικιάζουμε και έρχονται επισκέπτες, ειδικά οικογένειες με παιδιά. Ωραία, μπράβο. Και βλέπουν λίγο τη φύση. Πώς ήταν η ζωή σε ένα αγρόκτημα. Κύριε Γιώργο, έρχονται και παιδάκια που δεν ξέρουν ποια είναι η κότα και ποιο είναι το άλογο. Ναι, δυστυχώς ναι. Παιδιά της πόλης. Και όχι μόνο παιδιά, και σε μεγαλύτερες ηλικίες πια και ενήλικες, γιατί... είναι ήδη προς εξαφάνιση, δεν είναι κάτι εύκολο. Και πείτε μας κάτι τώρα με το χέρι στην καρδιά, η ζωή αυτή από δύο ανθρώπους της πόλης τώρα, ήταν εύκολη για εσάς? Ήταν πιο εύκολη γιατί εγώ την ξανά ζήσει τουλάχιστον και απλά τη θυμήθηκα. Για εσάς, κυρία Όλγα? Πολύ ωραία, ήρεμα. Ησυχία, ηρεμία, πολύ ωραία. Μπράβο σας, μπράβο. Αφού και τώρα, δηλαδή που πηγαίνουμε, κατεβαίνουμε Αθήνα κάποιες φορές για κάποιες εξετάσεις, για κάποιες δουλειές. Λέμε αμά να φύγουμε. Να είστε καλά. Κοιτάξτε τώρα, ο κύριος Γιώργος έκανε σήμα και καλά έκανε. Να δούμε σε όποιον τους βοηθάει με την κάμερα. Ποιος σας βοηθάει με την κάμερα, που με να ευχαριστώ? Η Νατάσα, η κόρη? Όχι, είναι φίλοι και... Ευχαριστούμε. Να δούμε τι ωραία εικόνα, έτσι. Πραγματικά ωραία, τι θέλετε. Δεν φαίνεται καλά ο Παρνασσός, είναι συνεφιασμένος. Κάτι βλέπουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις ωραίες εικόνες που μας δώσατε.